Άριστο Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσεις σήμερα, κουμπάρα? Θα μιλήσουμε για τις τρεις ενδείξεις της συναισθηματικής ανασφάλειας σε μία σχέση. Αχα, τρεις ενδείξεις της συναισθηματικής ανασφάλειας σε μία σχέση. Πολύ ενδιαφέρον. Πες μας. Λοιπόν, γιατί νιώθουμε ανασφάλεια στη σχέση μας, κυρία Πετρίδου? Επειδή φοβόμαστε να μην χάσουμε αυτό που έχουμε, επειδή νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετά αξιαγάπητοι, επειδή η μάμα μας έλεγε ότι είμαστε άσχημες παχές και κουτσομπόλες, επειδή γενικά έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, επειδή έχουμε προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες οι οποίες έχουν γεννήσει φοβίες για εγκατάλειψη, για αποτυχία, για απόρριψη. Βρέτα. Έχεις κάνει μια καλή περιλήψη του θέματος. Πες τα. Λοιπόν, όλα αυτά, οι άνθρωποι γενικότερα που βιώνουν ασφαλεία σε σχέση τους είναι αρκετοί. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, μπορώ να πω. Έχουμε μπει και σε πάρα πολλά και vlogs και εκπομπές που έχουμε κάνει, ότι μεταφέρουμε επί της ουσίας, μεταδίδεται από μία σχέση σε μία άλλη σχέση, τα θέματα μας, τα τραύματα μας, όλα αυτά που έχουμε βιώσει ή μας έχουν τραυματίσει, μεταδίδονται από μία σχέση, από μία τύπου σχέση σε μία άλλη τύπου σχέση. Στην περίπτωση που δεν κάνουμε μπαύση και να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να σαστούμε, να διορθωθούμε και μετά να κάνουμε σχέση. Ακριβώς. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν φροντίσουμε τον εαυτό μας και δεν τον ψυχοθεραπεύσουμε τον εαυτό μας, θα τείνουμε να μεταφέρουμε τραυματικά γεγονότα ζωής αλλά και τραυματικές σχέσεις ζωής από τη μία σχέση στην άλλη σχέση. Άραστε. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν πρέπει όταν είμαστε γενικότερα σε μία σχέση, αφού βγούμε από αυτή τη σχέση, να πάμε σε μία άλλη σχέση. Ή να μπούμε στην καινούρια σχέση πριν να βγούμε από την προηγούμενη. Μπράβο, rebound σχέσεις δεν πρέπει να κάνουμε. Σχέσεις ανάκαμψης ονομάζονται αυτές, rebound relationships. Yes. Ήξερα μια κοπέλα που έκανε πρόσφατα. Okay. Έκαμε και στην αρχή έλεγε, μη γελάς, ξέρω πολύ κόσμο. Εντάξει. Και στην αρχή έλεγε, μα δεν νιώθω ακριβώς τα ίδια όπως νιώθει ο καινούριος μου σύντροφος, δεν νιώθω ακριβώς τα ίδια, αλλά θα την κάνω αυτή τη σχέση γιατί έχω ανάγκη να νιώσω αγάπη, γιατί στην προηγούμενη σχέση δεν ένιωθα αγάπη. Και μετά από ένα σημείο και μετά είπε, δεν μπορώ να είμαι κάπου που δεν νιώθω, και πλήγωσε και έναν άνθρωπο. Κατάλαβες? Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Ποτέ. Ούτε είναι η προσωπική δική μου εμπειρία. Όχι. Εγώ ακόμη να πληγώσω άνθρωπο. Μετά το διαζύγιο μου, κόρη. Δεν έχει για μένα μου μιλά. Όχι. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ναι, και μετά λέει, μα δεν είναι σωστό. Α, εντάξει. Πήρα ένα μάθημα. Εμείς δίνουμε κάποια μαθήματα χωρίς παθήματα. Εδώ, αν τα ακούσει κάποιος, θα βοηθηθεί. Ότι όταν τελειώνεις μια σχέση ή όταν είσαι στα τελειώματα μιας σχέσης, συνάχτου, μαζέψου, σφίξε το κολάνι σου, μην προχωρήσεις σε μια διαφυγή δια του έρωτος, δηλαδή να κάνεις ένα φαντασιακό έρωτα με έναν νέο άνθρωπο που να σε συνεπάρει αυτός ο φαντασιακός έρωτας και να ξεχάσεις τα προβλήματα της σχέσης για να καταφέρεις να χωρίσεις ή για να καταφέρεις να ξεπεράσεις την απόρριψη και την θλίψη και το πένθος του χωρισμού, γιατί μετά τα ούλα για μέ θα τα φάει όλα ο καημένος άνθρωπος που θα βρεθεί στο διάβα σου. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα. Και επίσης το άλλο που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζουμε ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, μπορεί και μεγάλους ανθρώπους, θα πρέπει να είναι όριμοι, στα ίντα, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν χωρίσει πρόσφατα από σχέσεις, αλλά ποτέ δεν έχουν κάνει δουλειά για να λύσουν τα θέματα που τους προέκυψαν από τις διάφορες σχέσεις. Και τα μεταφέρουν στις μελλοντικές τους σχέσεις. Παντού. Τα ψεκάζουμε. Αυτό το ψέκασμα δημιουργεί προβλήματα και σε άλλους ανθρώπους που δεν έχουν φταίξει. Ναι, σε τίποτα, και οι άνθρωποι είναι αθώοι. Και εκεί που σαν δώσει έρχεται ο άλλος ο οποίος έχει ένα σωρά αποθυμένα και στα... τα προβάλλει όλα πάνω σου, είτε είναι φιλική η κατάσταση, είτε είναι ό,τι η κατάσταση. Τέλος πάντων, οφείλουμε και έχουμε ευθύνη να σάζουμε. Να μαζεύουμε τα αποκαίδια μας. Άμπραβο. Και να κάνουμε κάτι για αυτά. Yeah. Κάνουμε ένα μνημόσυνο για τα αποκαίδια μας. Να μην εκδραματίζουμε τα θέματα ακριβώς, μας. Ακριβώς. Ώστε να μην τα φτύνουμε ή να μην τα ξερνάμε επάνω στους ανθρώπους που δεν μας έχουν φταίξει σε τίποτα. Χρειάζεται να είμαστε έτσι άνθρωποι χρήσιμοι στην κοινωνία.
Και ένας χρήσιμος άνθρωπος. Και συναισθητική, πνευματική, καλλιεργημένη. Άγνωστες λέξεις για πολλούς, αλλά χρήσιμες. Λοιπόν, πάμε. Ποια είναι λοιπόν τα σημάδια ανασφάλειας σε μία σχέση που μπορεί να μην είναι πολύ έτσι αντιληπτά. Το πρώτο σημάδι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι ο έλεγχος και η ζήλια. Λοιπόν, άνθρωποι που προσπαθούν να ελέγξουν τα πάντα, είτε την ίδια τη σχέση τους, είτε πράγματα που κάνουν μαζί ενός ζευγάρι, είτε τον σύντροφο για το τι κάνει και τι δεν κάνει, ή αισθάνονται την ανάγκη να είναι συνεχώς σε μια επιφυλακή για το τι μπορεί να έχει, σε ποιον να έχει μιλήσει ο σύντροφος ή σύντροφος τους κτλ. Αισθάνονται μια αόρατη απειλή παντού, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα σημάδι, αλλά αισθάνονται έτσι μια απειλή. Είναι γιατί ακριβώς αισθάνεται ο ίδιος ανασφαλής και η ανάγκη για έλεγχο ίσως να είναι ένα σημάδι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βαθύτερες ψυχολογικούς λόγους για να το κάνει όλο αυτό, αλλά είναι και, είναι και το υπόβαθρο της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής αυτό, η ελεκτικότητα. Λοιπόν, η ανασφάλεια εκδηλώνει, είναι και ως μια μορφή ζήγιας, όπου είναι βασικά το κατεξοχήν σημάδι της ανασφάλειας, η ζήγια. Γιατί οι άνθρωποι που εμπιστεύονται τους άλλους έχουν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, είναι έτσι, αισθάνονται μια αίσθηση αξιοπρέπειας και λένε συνήθως ότι αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, ό,τι και να κάνω εγώ είναι να το κάνει, οπότε δεν έχει νόημα να το ελέγξω και κάποια στιγμή είναι να φανεί. Άρα το, η ελεγκτικότητα είναι ένδειξη ανασφάλειας. Ξεκάθαρα, είναι ένδειξη ανασφάλειας ότι δεν ελέγχω τα πράγματα, δεν είναι από το χέρι μου, ή ότι δεν είμαι επαρκής, δεν είμαι αρκετός, αρκετή, και σίγουρα ο σύντροφος ή σύντροφος μου θα ψαχτεί αλλού, οπότε για να ελέγξω να το προλάβω όλο αυτό. Και μπορεί να υποπτεύομαι ανυποψίαστα. Και ξέρεις να μου γίνεται κουμέρα, ότι έχουμε δει εμείς πολλές φορές στο γραφείο, γιατί βλέπουμε κυρίως ζευγάρια. Δηλαδή, αναπόφευκτα οι ψυχολόγοι τώρα καταλήγουν να βλέπουν ζευγάρια και να βλέπουν το μέλος ενός ζευγαριού, το οποίο έρχεται πάει στο ψυχολόγιο για τα θέματα. Βλέπουμε ότι οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει απιστία, η απιστία έχει να κάνει με το ποιόν του άπιστου. Κυρίως. Mm-hmm. Και δευτερευόντως με την ποιότητα της σχέσης ή με τις ανασφάλειες ή ασφάλειες του απατημένου. Δηλαδή ο άπιστος το έχει και πετάει. Mm. Δηλαδή δεν πάει να είσαι η Μόνικα Μπελούτσι. Έχεις ακούσει ότι η πολύ διάσημη και ωραία γυναικάρα η Μόνικα Μπελούτσι την απάντησε ο άντρας σε μια νεότερη και τη χώρισε πρόσφατα, ξέρω εγώ. Δεν πάει να είσαι η Μόνικα Μπελούτσι. Αν ο άντρας σου είναι κομπλεξικός και απατηλός, θα σε απαντήσει και τελείωσε. Τούτο είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Και για τους άντρες. Αν η γυναίκα σας είναι απατηλή, αν η γυναίκα σας είναι παίχτρια, η σύντροφός σας είναι παίχτρια, αν είναι η γυναίκα ράχνη, δεν ξέρω πώς το λένε, αν είναι ξεργοκύρκη, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο, θα σας απατήσει, ό,τι και να κάνετε. Πες μου. Αν είναι μύδι, αν είναι κύρκη, αν είναι γοργόνα. Ξέρουμε τι άλλο. Αν το έχει ο άνθρωπος, χήμερα, ναι. Αν το έχει ο άνθρωπος με τον οποίο συνδέεσαι και είναι παίχτης, παίχτρια, είναι άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε έναν κατώτερο στάδιο πνευματικής εξέλιξης που είναι προσκολλημένος στη ζωώδη πλευρά της πολυγαμικότητας, όσον καλός σύντροφος και να είσαι. Ναι. Όσον καλός σύντροφος και να είσαι, θα στο φορέσει. Ναι. Όσον μικρόν ή μεγάλον κεφάλι και να έχεις. Ακριβώς. Θα στο φορέσει το κέρατο. Ναι. Συνέχισε. Λοιπόν, δεύτερη πηγή είναι η αποζήτηση συνεχούς τρυφερότητας και στοργής. Λοιπόν, είναι μια ένδειξη ανασφάλειας που δείχνει ότι οι άνθρωποι που θέλουν να τσεκάρουν αν είναι ok τα πράγματα, συνέχεια αποζητούν τρυφερότητα και στοργή, θέλουν να αισθάνονται ξεχωριστοί και αγαπητοί, μπορεί να κάνουν και διάφορες εκτραματήσεις, να λένε ότι πονούν εδώ, πονούν εκεί. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που πέρασαν για να δουν αν ο άλλος, ο σύντροφος ή σύντροφος τους δίνει σημασία σε αυτά που λένε, εάν τους παράσχει έτσι
την τρυφερότητα της ή την τρυφερότητα... Λάκη, σταμάτα να είσαι ανασφαλής και να κάνεις εκδραματίσεις. Τον ακούς που κλαίει. Ακούω. Έξω από την πόρτα για να μην μέσα. Συμμετέχει το παιδί, συμμετέχει στο θέμα μας. Δείχνει το δεύτερο στοιχείο του θέματός μας που είναι η αποζήτηση συνεχούς τρυφερότητας και στοργής. Ναι, αυτό είναι. Τον κάνει. Κάνει εκδραματίζει. Κάνει το role playing όλο το παιδί. Γι' αυτό, όχι γιατί θέλει να έρθει. Όχι, θέλει να έρθει καθόλου εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που μετρούν και συγκρίνουν τα πράγματα που κάνει ο ένας σύντροφος με τους άλλους. Δηλαδή λένε, ο προηγούμενος μου σύντροφος με πήρε εκεί, με πήρε εδώ, άμα του πλεγόμουνα, μου έλεγε έτσι, μου έλεγε γιουβέτσι, μα τι καλός που ήταν κτλ. Και μπορεί να τα λένε και μπροστά στον νη σύντροφο, στις νη σύντροφων αυτά τα πράγματα. Χωρίς να αναλογίζονται το τι ακριβώς κάνουν. Οποία έχουν κεντρικό της και μικρονοό της. Έχω ακούσει περίπτωση κοπέλας που βγήκε ραντεβού με κάποιον, ο οποίος της απαριθμούσε όλες τις καλές πράξεις που έκαναν οι πρώην του προς αυτόν και της έλεγε, ελπίζω εσύ να τις ξεπεράσεις. Έλεος. Ναι, της έλεγε, η τάδε πρώην μου μου έκανε δώρο ακριβά ρούχα, την τάδε μάρκα σε αυτές τις ποσότητες. Είχε και λίστα. Τα θυμόταν απ' έξω, γιατί φαντάζομαι ότι τα είχε απαγγείλει πολλές φορές. Η άλλη τάδε πρώην μου μου είχε δώσει αυτό, η άλλη μου είχε δώσει το άλλο και εγώ δεν... είμαι πολύ καλομαθημένος από τις σχέσεις μου. Και εσύ μπορεί να καταφέρεις να τις ξεπεράσεις αυτές. Και αυτή του λέει, αφού ήταν τόσο καλές, γιατί έφυγες. Πες και εσύ. Και της λέει, μα τι να σου πω, σε κατάλαβα, το λέει ότι σε καταλευτεί. Ναι, μάνα, έχει κόσμο που χάνει. Άτε. Ναι, έχει κόσμο που χάνει. Δεν ξέρω κανέναν τέτοιο. Που ζει στο δικό του μικρό κόσμο. Με τη δική του μικρόνια. Ναι. Έχουν μικρό μυαλό κάποιοι άνθρωποι, ναι. Και το λένε και out loud, όχι απλώς το σκέφτονται. Αλλά καλύτερα αυτός που τα λέει η ξεκουτσούλα είναι καλύτερος. Φυσικά. Είναι ξεκάθαρη υπόθεση σου. Τα λέει ο άνθρωπος. Τουλάχιστον το βλέπεις μπροστά σου. Βουά! Βουά! Λέει, δείτε με, είμαι προβληματικός, είμαι προβληματική. Είναι κόκκινη σημαία να αναφέρεται ο άλλος στην πρώην του συνέχεια. Δείγμα κομπλεξισμού. Συνδρόμου κατωτερότητος να κάνει τέτοια πράγματα. Και δείγμα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Και δείγμα ανασφάλειας. Και ανασφάλειας. Να σου πω κάτι όμως. Η ανασφάλεια δεν μπορεί να είναι και μια πολύ καλή δικαιολογία για συμπεριφορές ανεύθυνες και ανώριμες. Προφανώς. Όλα αυτά τα τραύματα, ογενή θέματα που θίγουμε μπορεί να είναι πηγή... εκδραμάτισης για να λέει ο άλλος ότι ξέρεις μου τύχεν αυτό, μου τύχεν το άλλον, οπότε δώστε μου σημασία κτλ. Γι' αυτό και λέμε ότι ο ενήλικας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τα κομμάτια του και έχει ευθύνη ο ίδιος για το τι έχει γίνει στη ζωή του, έχει συντελεστεί στη ζωή του μέχρι την ενηλικίωσή του, είναι να πάρει τα κομματάκια του και να πάει να τα κάνει κάτι. Όχι να τα φτύνει πάνω στους άλλους. Γιατί φαντάσου τώρα να μαζευτούν δύο τύποι, οι οποίοι έχουν και οι δύο σύνδρομο κατωτερότητας και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχουν τραύματα από το παρελθόν, από τις σχέσεις τους, και να φτύνει ο ένας πάνω στον άλλον τα θέματα που έχει. Τι θα γίνει αυτή η σχέση, τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατευθείαν για τον ψυχολόγο και μετά ο ψυχολόγος κατευθείαν στο ψυχίατρο. Ακριβώς. ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανείς δεν χαίρεται με τραύματα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε στη ζωή του. Ωστόσο, τι θα κάνεις αυτά τα τραύματα, έχεις ευθύνη απέναντι. Και τα βίντεο εδώ πέρα, τα δικά μας, που είναι ψυχοεκπαιδευτικά, έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για το τι είδους πράγματα, τι είδους τραύματα μπορεί να μας έχουν επηρεάσει στην παιδική μας ηλικία και να μας βγαίνουν τώρα. Δεν τα λέμε όμως ως συγχωροχάρτια. Τα λέμε για να πεις, εγώ είδα και το βίντεο της Αριστονίκης. Που η Αριστονίκη μίλησε για τον ανασφαλή δεσμό με τη μητέρα, άρα εγώ είμαι δικαιολογημένος. Και με τον πατέρα, ναι. Άρα εγώ είμαι δικαιολογημένος, δικαιολογημένη που έχοντας ανασφαλή δεσμό με τους γεννήτορες μου ή με τους φροντιστές μου, τώρα τα κάνω εμετό όλα αυτά στις σχέσεις μου. Άρα μη με κατηγορείς, είχα ανασφαλή δεσμό. Δεν χρησιμοποιούμε τα τραύματα που μας έκαναν είτε οι γονείς μας είτε οι άλλοι για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Παίρνουμε τα τραύματά μας και τα παίρνουμε στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία και τους δίνουμε και καταλαβαίνουν. Γιατί κανένας δεν φταίει για αυτά που μας έχουν γίνει σε εμάς. Επιτέλους, να μάθουμε να παίρνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Αυτό για μένα σημαίνει η ενηλικίωση. Όχι γίνομαι 18 ή γίνομαι 22
και έχω δική μου δουλειά και οικονομική ανασφάλεια. Πρωτίστως πρέπει να έχω συναισθηματική ασφάλεια για να μπορέσω να θεωρούμε ενήλικας άνθρωπος και να μετέχω σε σχέσεις, γενικότερα να κάνω και οικογένεια και να κάνω και παιδιά. Για να αποκτήσεις συναισθηματική ασφάλεια, πρέπει να δουλέψεις ψυχοθεραπευτικά όλα αυτά τα τραύματα που σου, που σου γεννούν ανασφάλειες. Mm-hmm. Κορίν, τώρα που λες γι' αυτό, εγώ θυμάμαι ότι μέχρι τα 35 μου νομίζω είχα τρομερή συναισθηματική ανασφάλεια και έκανα και εκδραματίσεις στο οικείο περιβάλλον, όχι στους αγνώστους. Ενώ μέχρι τα 35 μου περίπου δεν αναλάμβανα την ευθύνη του εαυτού μου όλες τις ώρες και όλες τις φορές. Και ήταν πραγματικά λυτρωτικό όταν την ανέλαβα. Ήταν εξαιρετικά λυτρωτικό, γιατί εσύ ο ίδιος πρώτα απ' όλα ξεκουράζεσαι. Γιατί αυτοί που ζούμε μέσα στην ανασφάλεια δεν κουράζουμε μόνο τους άλλους. Κουράζουμε κυρίως και πρωτίστως και τον εαυτό μας. Και αυτή το συνεχές αναμάσιμα, οι γονείς μου μου έκαναν έτσι, οι γονείς μου δεν μου έκαναν έτσι, μα ήμουν πολύ άτυχη. Μα μου συνέβη και το ένα, μα μου συνέβη και το άλλο, μα δεν μου συνέβη και το ένα, μα δεν μου συνέβη και το άλλο. Μα τη μαύρη μου η τύχη, και η μαύρη μου η χείρα, και η μαύρη μου η ράχρη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά, το να κλαίγεσαι, το να είσαι κλαμμένος, δεν κουράζει μόνο αυτούς στους οποίους κλαίγεσαι, αλλά κουράζει κυρίως εσένα. Εννοείται. Είναι πολύ κουραστικό πάρα lifestyle πολύ, πάρα η ανευθυνότητα. Η συναισθηματική και πνευματική ανευθύνωση. Εγώ παραδέχομαι ότι την είχα. Εντάξει, τα στάδια. Εσύ με γνώρισες τα 36. Με γνώρισες μετά. Αλλά εντάξει. Αλλά όλοι μας όμως δεν εξελισσόμαστε συνεχώς. Εννοείται, όλοι εξελισσόμαστε, μαθαίνουμε, μεγαλώνουμε, οριμάζουμε. Και οι ψυχολόγοι. Εννοείται, γιατί τι είμαστε, εμείς είμαστε άνθρωποι, δεν έχουμε δικά μας θέματα. Εσύ που με θυμάσαι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχω εξελιχθεί λιγάκι. Πάρα πολύ. Και εσύ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εσύ όχι τόσο πολύ όσο εγώ, γιατί ήσουν ήδη εξελιγμένη, αλλά... Ο καθένας με τα θυμάμαι. Ήσουν πιο όριμη από μένα. Ήσουν πιο όριμη από πιο νωρίς εσύ. Τι θα κάνουμε. Ήσουν. Γι' αυτόν έχει το τίμημα του. Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Εσύ νομίζω σου έχουν επιμένο παιδί. Σούπερ γουέχονοποιημένο παιδί. Εγώ είμαι η φυσική μπεμπέκ. Μου το έλεγε ο πατέρας όταν ήμουν μικρή, επειδή ήμουν χοντρή και φορούσα φουστανάκια και αυτά, έλεγε «Καλώς την υπερφυσική μπεμπέκα». Ξέρω τι σημαίνει αυτός ο όρος, δεν ήμουν προσβλητικός. Ναι, εγώ δεν ήμουν γονεποιημένο παιδί. Όχι. Δεν ήμουν. Δεν ήμουν. Ενώ εσύ ήσουν. Αλλά αλλάζουμε, ρε. Αλλάζουμε. Εξελισσόμαστε, γινόμαστε καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας. Γι' αυτό η ψυχοεκπαίδευση δεν έχει τέλος. Και η ψυχοθεραπεία και η πνευματικότητα. Είναι διαβίου. Ναι, είναι συνεχής αγώνας εξέλιξης. Συγγνώμη. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα είναι η μη έκφραση των σκέψεων και των επιθυμιών μας προς αποφυγή σύγκρουσης. Δηλαδή, έχουμε θέματα, έχουμε κάτι που σκεφτόμαστε και δεν το λέμε γιατί ξέρουμε ότι ο άλλος θα θυμώσει. Θα γίνει σύγκρουση και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκρουση γιατί είμαστε τα καλά παιδιά, γιατί φοβόμαστε τη σύγκρουση, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μας απορρίψουν, ότι δεν θα μας κάνουν παρέα, ότι θα είμαστε μπρίχτιδες, ότι θα είμαστε... Λάκη σε μπρίχτης! Ναι. Ότι τέλος πάντων δεν θα είμαστε αρεστοί στους άλλους, οπότε κάνουμε πράγματα που είναι αρεστά στους άλλους, γιατί αλλιώς θα τους χάσουμε και θα αισθανθούμε ανασφάλεια. Άρα είναι τρομερή ένδειξη ανασφάλειας όταν ο άλλος σου λέει «Δεν θέλω να τσακωθούμε. Επιλέγω να μην τσακωθούμε. Θα κλείσω τα αυτιά μου σε αυτά που μου λες, θα κάνω πως δεν τα άκουσα για να μην τσακωθούμε». Ή «Τώρα είσαι θυμωμένη, τώρα είσαι θυμωμένος, θα πάω μια βόλτα», αυτό που συστήνω πολλές φορές και σαν καλή συμβουλή διάφοροι, θα πάω μια βόλτα να ξεθυμάνεις και μετά να έρθω πίσω. Στην ουσία είναι αποφυγή της σύγκρουσης λόγω ανασφάλειας. Ναι. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει συναισθηματική ασφάλεια δεν φοβάται να συγκρουστεί. Εξαρτάται. Αν ο άλλος είναι. Τώρα δεν μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι λεκτική σύγκρουση. Μιλάμε για καταστάσεις που μπορεί ο άλλος να έχει ξεφύγει. Να όχι, έχει όχι. Θέματα... Εγώ μιλάω για τη συζήτηση. Εντάξει, μιλάω για να τη έχει θέματα. Για τη λογομαχία μιλάω, δεν μιλάω ναι. Για την. Όταν όμως γίνεται μια. Για να μην... Γιατί ο καθένας όταν μιλάμε, ανάλογα με τα βιώματα του, κάνει. Εφαίνει στο μυαλό του εικόνες που προσυδειάζουν στο δικό του κόσμο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εδώ μιλάμε για λεκτικές συγκρούσεις. Και όχι για συγκρούσεις που υπάρχει μέσα βία ή που υπάρχει απειλή για βία.
Γιατί σε εκείνες τις συγκρούσεις, τις πολύ έντονες, ακόμη και για την απειλή της βίας, δηλαδή ο άλλος να σε απειλήσει ότι θα σε χτυπήσει ή να πάρει έναν αντικείμενο να απειλήσει ότι θα σου το ρίξει. Μια πρώτη ένδειξη να ρίχνει αντικείμενο όχι πάνω σου αλλά κάτω. Αυτός ναι. που ρίχνει πράγματα κάτω, αυτός που κλωτσάει πόρτες και τις πάει, αυτός που έχει... δείχνει βιαιότητα πάνω σε αντικείμενα, το επόμενο στάδιο είναι ένδειξη πάνω σε ανθρώπους και πάνω σε ζώα. Οπότε αυτό είναι ένδειξη ότι ναι, εκείνη τη στιγμή ηρεμούμε όσο γίνεται την κατάσταση και φεύγουμε να ξεθυμάνουμε και μετά το επαναφέρνουμε το θέμα σε ψυχοθεραπευτική διεργασία. Ή στην αστυνομική διεργασία. Στην αστυνομική διεργασία και μετά στην δικανική διεργασία. Ναι, ναι, μάνα, εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Γι' αυτό το διευκρίνησα, γιατί ο κόσμος που μας ακούει δεν μπορεί να ξέρει. Ναι, πολύ καλά έκανες και το διευκρίνησα. Απλώς λέω ότι σε ζευγάρια στα οποία δεν υπάρχουν ζητήματα βίας, ζητήματα σωματικής βίας, απειλές για σωματική βία κλπ. Και έρχεται, ας πούμε. Γίνεται κάτι που ενοχλεί τον έναν από τους δύο και αντί να το συζητήσει με κίνδυνο να τσακωθούν, προτιμά να μην το συζητήσει για να μην τσακωθούν και να το αφήσει να υπάρχει μέσα του, μέσα της και μετά αυτό να έρθει να δηλητηριάσει τη σχέση με τον καιρό. Αυτό είναι. Αυτό γενικά η αποφυγή της συζήτησης γύρω από ένα θέμα που ενόχλησε είναι επί της ουσίας αποφυγή σύγκρουσης λόγω φόβου ότι δεν θα γίνουν αρεστά αυτά που θα πω στον άλλο και θα με εγκαταλείψει ή γενικότερα θα με θεωρήσει ότι δεν είμαι καλός για εκείνον, καλή για εκείνο. Οπότε αυτά είναι τα τρία σημάδια που μας δείχνουν ανασφάλεια στη σχέση και όσοι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους είναι καλό να κάνουν την αυτοκριτική τους και να δούνε τι θα κάνουν με αυτό, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως είναι και η έλλειψη εμπιστοσύνης, που είναι μια τεράστια παγίδα, που και εκείνη δείχνει πράγματα. Σε επόμενα vlog θα πούμε και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχετε μια καλή συνέχεια της Αριστοτρίτης σας και θα τα πούμε. Και εσείς. Γεια!